Και σε αυτή την αναμέτρηση τα κόμματα βρήκαν μπροστά τους τα εθνικά θέματα. Η Μακεδονία μετά τη συμφωνία των Πρεσπών βάφτηκε μπλε, ενώ η Ροδόπη άσπρισε στηρίζοντας το κόμμα των Μουσουλμάνων. Το οδηπορικό είναι της Μέρης Τζόρα και της Βελίκας Καραβάλτσιου. Μακεδονία δεν δίδεται. Αυτός είναι ο χάρτης στις εθνικές εκλογές του 2015. Και αυτός είναι ο χάρτης σήμερα στους νομούς της Μακεδονίας, όπως διαμορφώθηκε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Η Μέρη Τζόρα βρέθηκε στη Φλόρινα και συνομίλησε με τους κατοίκους. Δεν υπάρχει χρήματα, οι δουλειές δεν υπάρχουν. Είναι και το ουράνιο τόξο ότι οι οποίοι τους επηρεάζουν. Φαίνεται όμως πως η προσπάθεια του ουράνιου τόξου έπεσε στο κενό, αφού δεν κατάφερε να διαύξησει τα ποσοστά του. Το 2014 τα ποσοστά του ουράνιου τόξου άγγιξαν το 3,16%. Σε ευρωεκλογές του 2019 το 3,28%. Ο χάρτης ασπρίζει στη Θράκη. Το κόμμα των Μουσουλμάνων σαρώνει στην περιφέρεια της Ροδόπης. Βγαίνει πρώτο με 38%. Σε κάποια μειονοτικά χωριά το ποσοστό του κόμματος ισότητας ξεπερνά ακόμα και το 90%. Ήρθατε μόνο γι' αυτό, μόνο για να ψηφίσετε? Ναι. Ένα λεωφορείο από την Ανδριανούπολη φέρνει τους φοιτητές που σπουδάζουν στην Τουρκία πίσω στο χωριό τους, προκειμένου να μην χαθούν ψήφοι. Εγώ με τις φίλες μου ήρθα για τους ψήφους. Με μια εμπριστική δήλωση αποκλειστικά στο Star, η νέα πρόεδρος του κόμματος Ισότητας, Τσιγδέμα Σάφογλου, μιλά για τουρκική εθνική ταυτότητα. Το κράτος δεν μας λέει Τούρκους, μας λέει ότι είμαστε μόνο μουσουλμάνοι. Ναι, είμαστε μουσουλμάνοι, αλλά αυτή είναι η θρησκευτική μας ταυτότητα. Η εθνική μας ταυτότητα είναι η τουρκική. Η ρητορική τους όμως μάλλον δεν βρήκε το αναμενόμενο πρόσφορο έδαφος, αφού το κόμμα μείωσε τα ποσοστά του στην Ξάνθη. Συγκεκριμένα από 26% το 2014 έπεσε στο 22%. Η ανεργία και η φυγή των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό είναι τα βασικά προβλήματα της μουσουλμανικής μειονότητας εδώ στη Ροδόπη. Δεν έχει δουλειές, ούτε νέες ευκαιρίες για τις νέες. Με τόσες σπουδές, με δύο πτυχία στο σπίτι, κορνίζα τα έχουμε και περιμένουμε για ένα καλύτερο μέλλον.